βγήκαν και πάλι στους δρόμους για το Βενιζέλιο. Το βράδυ της Παρασκευής, εκατοντάδες πολίτες, σωματεία και συλλογικότητες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη ραγδαία υποβάθμιση του Βενιζέλιου νοσοκομείου και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Ηρακλείου. Οι συνταξιούχοι είναι η πρώτη κοινωνική ομάδα που βιώνει την εγκατάλειψη του δημόσιου τομέα υγείας, του δημόσιου νοσοκομείου ή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παντού πληρώνουμε και γι' αυτό ακριβώς δεν αντέχουμε. Είναι η ίδια πολιτική κόστος ωφέλης που εφαρμόζεται και στις σχολές μας και τσακίζει τα πτυχία μας. Και ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι η υγεία πρέπει να είναι ένα κοινωνικό αγαθό, δημόσιο, δωρεάν, σύγχρονο, με όλες τις βαρύτες προϋποθέσεις για να ασκούν οι εργαζόμενοι, οι γιατροί, οι υγειονομικοί κτλ. Το επάγγελμά τους για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Είμαστε πάλι εδώ. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα νοσοκομεία δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς και το επόμενο χρονικό διάστημα τα προβλήματα θα είναι και χειρότερα, γιατί τα νοσοκομεία θα στηρίζονται για τη χρηματοδότησή τους λιγότερο στο κράτος και περισσότερο στις άμεσες ή στις έμεσες πληρωμές των ασθενών. Όπως λένε οι υγειονομικοί, η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Ηράκλειο, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, δεν έφερε καμία ουσιαστική λύση στα προβλήματα της υγείας της Κρήτης. Οι λύσεις που έχει προτείνει ο Υπουργός μέχρι σήμερα είναι, κινούνται μάλλον στην κατεύθυνση της διαχείρισης του προβλήματος παρά της λύσης αυτού. Μετά από μια πρώτη ανάγνωση των μέτρων των οποίων εξήγηλε, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι πολύ πιθανόν τα μέτρα αυτά να έχουν ίσα ίσα και το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι συγκεντρωμένοι διεμήνυσαν προς πάσα κατεύθυνση πως οι αγώνες θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση του καθολικού αιτήματος της κοινωνίας, που δεν είναι άλλο από τη σωτηρία του Βενιζέλιου νοσοκομείου και τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας γενικότερα. Είναι παντού αυτή η κατάσταση. Ακούμε και στο Ρέθυμνο. Σήμερα έχει κινητοποίηση. Και ειδικά για το Ρέθυμνο, θέλω να ρωτήσω, ας πούμε, κάποιον από τους υπεύθυνους. Θα ήθελε τον πατέρα, τη μάνα, τον ίδιο τον εαυτό του, το παιδί του, να το αναλάβει ένας έστω και έμπειρος αγροτικός γιατρός το 2023, που υπάρχουν ειδικότητες στην Αττική 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια, 4 χρόνια. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι στοχεύουν, ή μάλλον ξέρω τι στοχεύουν και ξέρω και τι συμφέροντα υπηρετούν. Ο δρόμος του αγώνα είναι ο μοναδικός που μπορεί να σώσει τα νοσοκομεία, που μπορεί να δώσει δυνατότητα να μην κλείσουν νοσοκομεία και να συνεχίσει να υπάρχει μια δημόσια δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα και θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερες κινητοποιήσεις με στόχο ένα μεγάλο παγκρίτιο συλλαλητήριο, έτσι ώστε η κυβέρνηση να καταλάβει ότι αυτό που θέλει να κάνει δεν θα περάσει και θα μας βρει απέναντί της.